Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, ξενοδόντα από εσάς και στους συνεργάτες σου και στους ακροατές. Πώς νιώθεις που έχεις αυτή την ευθύνη που μας έμαθες στο ρεμπέτικο? Εγώ δεν έχω τέτοια ευθύνη και ούτε έχω και τέτοια χρόνια. Για μια γενιά, όντως ήσουν εύρωμοι εκεί και νομίζω ότι μετά από τα 50 χρόνια ρεμπέτικο και τα ρεμπέτικα της κατοχής άρχισαν και οι ρεμπέτικες κομπανίες και τα... είναι η ιστορία αυτό πια. Εγώ αυτό που λες τώρα το έλεγα εγώ όταν ήμουν πιο μικρός και έλεγα ότι η αφορμή για να μάθω τα ρεμπέτικα ήταν ο Μητσικότσης που το 1960 έκανε τις εκτελέσεις πάλι της δεύτερης και της τρίτης με τον, και με τον Τιτσάνι αλλά και με τον Βαμπεκάρη, τα με τον Παγάσου Λάπου και όλα αυτά που ξέρουμε και τα τραγούδια βέβαια στο πόσο τα συγκρίζει του και του Παπαϊωάννα, τα ευχαριστώ σήμερα. Και πάει λέγοντας, αυτό σημαίνει ότι αυτό το τραγούδι έχει.
τίτλος της παράστασης «Ρεμπέτικο Unplugged». Επειδή βγήκε στην Ευρώπη, καταλαβαίνουμε τώρα το Unplugged τι σημαίνει, γιατί έχει μια, έχει μια, μια κόντρα, έχει μια αντίθεση, υπάρχει. Αν μπορείς, Γιώργο, να επαναλάβεις, διότι χάθηκε το σήμα λίγο. Ναι, ίσως πατάω κάπου τώρα, τώρα... πολύ καλό σου, να το ξαναπώ. Ωραία. Εκτός από το σιό, τι είχε πια, λίγο μετά τον πόλη που να βάλει, εκτός από το μπουζούκι που έφτιαξε το οχτάκορδο, έβαλε και amplifiers, έβαλε λυσίτες στο μπουζούκι, μέχρι τότε, και λίγα χρόνια κατόπιν, τα ρεμπέτικα δεν παίζονταν με ρεύμα, αλλά όταν όμως αναγκάζεσαι κάποια στιγμή να παίξεις, χώρους πάνω από 1000 άτομα, όπως καταλαβαίνεις, μόνο ο θόρυβος των ανθρώπων που συζητάνε ή που τραγουδάνε θα σκεπάσει κάθε ήχο από την ορχήστρα, οπότε χρειάζεται μια ενίσχυση. Το μυστικό είναι να κάνουμε με τον ηλεκτρισμό μας να ενισχύουμε τον ήχο με φυσικό τρόπο. Γι' αυτό έχουμε τα κι εμείς. Γι' αυτό και το λέμε unplugged, διότι έτσι μας βαφτίσανε και οι Ευρωπαίοι φίλοι μας που σας έχουν καλέσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρο. Έχει ξαναπαίξει στον κήπο του Μεγάρου? Όχι, είναι η πρώτη φορά. Στον κήπο. Πρώτη φορά θα παίξουμε σε αυτόν τον κήπο, ναι. Παρασκευή λοιπόν 4. Στην αρχή του Μεγάρου, όταν τα προηγούμενα χρόνια παίξαμε. Ωραία. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι με τη δουλειά μας να κάνουμε ακριβώς αυτό που έχουμε μάθει. Να προσπαθούμε να διασκεδάσουμε ή να στηρίξουμε, να ψυχαγωγήσουμε τους ανθρώπους με γούστο, έτσι, με σεβασμό προς τη δουλειά μας και προς τον κόσμο, και αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που το κάνεις πολύ καλά και ευχόμαστε να συνεχίσεις έτσι και με δύναμη. Καλή επιτυχία το βράδυ της Παρασκευής και σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε παραπονιάρικο μας.